Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειλικρινά δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο πριν να ακούσω τον πρώτο γύρο της απάντησής σας. Άκουσα λοιπόν με προσοχή ότι ισχυρίζεστε ότι στην Ελλάδα υπάρχει νεποτισμός, ότι υπάρχουν θαυμαστές του Πινοσέτ. Περίμενα αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, μια και χτες εδώ είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάτι και συμπλέψαμε όλες οι πολιτικές ομάδες να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάτι. Περίμενα αλήθεια να αισθανθείτε πως είστε εδώ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και να μην μεταφέρετε την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Εκτός αν θεωρείτε ότι ο νεποτισμός είναι να εκλέγεται ο αρχηγός ενός κόμματος με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους και όχι μέλη οικογενειών στελεχών του κόμματός σας να υπηρετούν στην κυβέρνηση. Εκτός αν θεωρείτε ότι οι θαυμαστές του Πινοσέτ είναι κάποιοι που κάνουν ατυχείς και λανθασμένες προσεγγίσεις και δεν είναι εκείνοι οι οποίοι πνίγουν στα δακρυγόνα όσους διαμαρτύρονται γιατί παραδώσατε στους γείτονες το μακεδονικό έθνος και τη μακεδονική γλώσσα. Αλήθεια, θέλω να σας ρωτήσω, από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ποια προοπτική θα προσφέρετε στους Έλληνες αυτή του διχασμού? Honorable López Aguilar.